Δεν μας είπατε ότι μόλις βγούμε από την αίθουσα αυτή κινδυνεύουμε. Η εικόνα που περιγράψατε δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ σαν υπεύθυνος υπουργός και μέλος αυτής της κυβέρνησης είμαι υποχρεωμένος να μιλώ με στατιστικά στοιχεία, να μιλώ με αριθμούς. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιοι θέλουν να μιλούν με όρους ορισμένων ΜΜΕ, εγώ δεν μπορώ να μπω σε συζήτηση, εκτός εάν η συζήτηση γίνεται με συγκεκριμένα στοιχεία και μπροστά μου έχω τα στοιχεία της αστυνομίας, εκτός αν δεν την εμπιστεύεστε, που μιλούν για το 2013 για 3.000 ληστείες στην Αττική σε καταστήματα και κατοικίες, για το 2014 για 3.215 ληστείες και κλοπές σε καταστήματα και οικίες, και στη συνέχεια βλέπουμε μια πτωτική πορεία που σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα δίμηνα βλέπουμε σημαντική μείωση μεταξύ του 18 και του 17 που φτάνει ακόμη και στο 30%. Βλέπουμε μια συνεχή πτωτική πορεία από το 15 μέχρι και την ημέρα που μιλάμε. Από εκεί και πέρα βέβαια μπορεί κάποιος να επικεντρώνεται και να εστιάζεται σε συγκεκριμένα περιστατικά για δημιουργία εντυπώσεων. Όμως εγώ θα συνεχίσω να επιμένω, θα συνεχίσω να μιλάω με αριθμούς. Εμείς για πρώτη φορά μειώνουμε τους αστυνομικούς, και ας μην αρέσει αυτό σε κάποιους, από τη φύλαξη προσώπων και χώρων που δεν είναι απόλυτα απαραίτητοι προκειμένου να ενισχύσουμε την ασφάλεια των πολιτών στο λεκανοπέδιο και ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, και αυτό το βλέπει όλος ο κόσμος. Γίνονται όλο αυτό το διάστημα εκτεταμένες επιχειρήσεις βέβαια σε δύσκολες καταστάσεις στο πεδίο του Άρεως, γιατί εκεί υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι, υπάρχουν ναρκωμανείς, και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες για ανθρώπους που έχουν πάνω τους ένα γραμμάριο κάναβης. Σε δύσκολες λοιπόν καταστάσεις κάνουμε ό,τι μπορούμε, με ένα μεγάλο μέρος των αστυνομικών να βρίσκεται στα νησιά λόγω του μεταναστευτικού. Κάνουμε κινήσεις όμως τις οποίες εσείς δεν τολμήσατε ποτέ, και δεν τολμήσατε ποτέ γιατί κύριο μέλημά σας ήταν η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ατόμων και συμφερόντων, πράγμα το οποίο εμάς δεν μας αφορά. Μας αφορά η ασφάλεια του κοινού πολίτη κατά προτεραιότητα και μετά η ασφάλεια άλλων ατόμων. Αυτά τα βήματα κάνουμε εμείς. Παρά τις προσπάθειες, ξαναλέω, ορισμένων ΜΜΕ να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα, ο κόσμος ξέρει, ο κοινός πολίτης ξέρει και το βλέπει καθημερινά. Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη, και πάλι έχετε το λόγο.